Το μέρος που πήγαμε, θυμάσαι που πήγαμε. Είχαμε στον Άγιο Νικόλαο. Θα σε τσεκάρω τώρα που πήγαμε στο πρώτο μέρος. Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, Τρίκαλα, πήγαμε Άγιο Νικόλαο, Τρίκαλα. Και Ρέθυμνο. Και πήγαμε και Ρέθυμνο, ναι. Σωστά. Ναι. Είπαμε θα επιστρέψουμε στο Ρέθυμνο, καθώς τα επόμενα δευτερόλεπτα αναμένεται να φωταγωγηθεί το Χριστουγεννιάτικο. Θα επιστρέψουμε στον Άγιο. Ωραία. Με μπέρδεψες. Έκανες τον πρόλογο και με μπέρδεψες. Θα επιστρέψουμε στον Άγιο, καθώς στα επόμενα δευτερόλεπτα έχουμε τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Είναι μια όμορφη στιγμή εκεί για τους αγιονικολιώτες, για τους μόνιμους κατοίκους. Έχει ετοιμάσει όμορφα event σήμερα η Δημοτική Αρχή. Και η κάμερα της Κρήτη TV της Κρήτη σήμερα βρίσκεται για να μας μεταφέρει το κλίμα. Φυσάει λίγο βέβαια. Αλλά εντάξει, αυτό δεν εμποδίζει καλά, βέβαια. Καλά τιμένοι οι άνθρωποι που είναι εκεί, έχουν πάρει και τα απαραίτητα μέτρα. Ακριβώς. Απευθεία σύνδεση λοιπόν με τον Άγιο Νικόλαο, εκεί στη λίμνη μπροστά. Λοιπόν, πλησιάζουμε. Λογικά μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα. Ο κύριος Αλεξάκης μας είπε 7, 7 και 3, 7 και 2, εκεί αναμένεται να φωταγωγηθεί. Πάντως υπάρχει αρκετός κόσμος. Ναι. Και έχει στολιστεί και πολύ ωραία η πόλη του Αγίου Νικολάου. Βέβαια. Πολύ όμορφα στολισμένη, χριστουγεννιάτικα στολίδια, λαμπάκια. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα των ημερών. 6 Δεκεμβρίου ούτως ή άλλως, λίγες ημέρες, έχει ξεκινήσει ήδη αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Βλέπουμε και τη φιλαρμονική εκεί της πόλης ετοιμάζεται. Βέβαια. Μπήκαμε σε ρυθμούς Χριστουγέννων. Ξέρεις, δεν θέλει και πολύ η ψυχολογία ενός ανθρώπου να αλλάξει προς το καλύτερο. Από εμάς εξαρτάται. Όσο εύκολα επηρεαστήκαμε, και ίσως να έχει και κάποια βάση από την κατάσταση της πανδημίας, στο χέρι μας είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να φτιάξουμε το κλίμα. Αρχίζει γενομένη τώρα από τις γιορτές. Και τι άλλο θέλουν τα παιδιά, τι άλλο θέλουν οι μεγάλοι, μικρές των νοτικές ανάσες, προκειμένου να ευθυμίσουμε, να χαμογελάσουμε, γιατί εντάξει, υπάρχει πανδημία, υπάρχουν δύσκολα στην καθημερινότητα του καθενός. Βλέπουμε και πολλά χαμόγελα, βλέπουμε και μπαλόνια. Όμορφο σκηνικό, όπως άλλωστε ήταν όμορφο και το χριστουγεννιάτικο, το σκηνικό εδώ στο Ηράκλειο με τη φωταγώγηση προημερών. Δεν επικρατεί, βέβαια, δεν επικρατεί αυτό το αδιαχώρητο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και στην περίπτωση του Ηρακλείου, μετρημένοι, με αποστάσεις, με τις μάσκες τους, με τις οικογένειές τους. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Φέτος προσπαθούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να επανέλθουμε σε αυτά που ξέραμε. Πέρυσι ούτε αυτό εδώ που ζούμε σήμερα δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Ελπίζουμε και πιστεύουμε. Εφόσον προσέχουμε όλοι τον χρόνο, θα είμαστε σε θέση πραγματικά να γιορτάσουμε τον πολιούχο της πόλης μας, το ξεκίνημα των χριστουγεννιάτικων ημερών, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, έτσι όπως έχουμε μάθει, χωρίς να σκεφτόμαστε αν θα αγκαλιάσουμε τον αδερφό μας, τον ξάδερφό μας, το παιδί μας, αν θα σκεφτόμαστε να μπούμε σε ένα μαγαζί, όλα αυτά τα οποία τόσο μας ταλαιπωρούν. Όμως, αγαπητοί δημότες, επισκέπτες, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ότι τουλάχιστον η περιοχή μας είναι σε καλό δρόμο. Διαχειρίζεται τα θέματα αρκετά καλά,
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσέχουμε. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη, δυστυχώς αυτό που μας ταλαιπωρεί μπορεί να μας ταλαιπωρήσει περισσότερο. Θα ευχηθώ η καινούργια χρονιά που σε λίγο θα μπει να είναι το τέλος αυτής της ταλαιπωρίας που ζούμε και από του χρόνου το καλοκαίρι και ύστερα του δέντρου στον Άγιο Νικόλαο. Στο τρόπο ζωής που ξέρω. Είναι ψηφοταγώγηση δέντρου. Γιάννη, βάλε και ένα του. Δεν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα περισσότερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αργότερα. Να ευχηθώ υγεία, πολλή υγεία σε όλους. Με προσοχή σας παρακαλώ για να μην έχουμε ζητήματα αυτές τις Άγιες Μέρες και όλοι μαζί να μπούμε στο καινούριο χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και του χρόνου χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα θα παρακαλέσω να κλείσουμε τα φώτα και όλοι μαζί να μετρήσουμε γυρνώντας από το 10 προς τα πίσω. Μη βιάζεστε να σβήσουν όλα τα φώτα, μη βιάζεστε. 10. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Και του χρόνου, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πολύ όμορφο το κλίμα και το σκηνικό, μπράβο, πολύ όμορφο και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μαγικό το σκηνικό με τη λίμνη και τα πυροτεχνήματα. Έχω βρεθεί σε εκδήλωση του Αγίου Νικολάου πριν από μία δεκαετία και όντως είναι πολύ όμορφη η αίσθηση που σου δημιουργείται σε αυτό το τόπο. Και ζεστά συναισθήματα, έτσι όπως επιβάλλουν αυτές οι γιορτινές ημέρες. Είναι η κάθε γωνιά της Κρήτης, ο κάθε νομός έχει τα δικά του όμορφα χαρακτηριστικά που δεν είναι όμοια με άλλη περιοχή. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και ακόμα και αν είμαστε μακριά, Νίκο, νιώθουμε με την εικόνα, ναι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, νιώθουμε σαν να είμαστε εκεί. Θα ήθελες να ήσουν εκεί? Θα ήθελα. Θα ήθελα σήμερα, έτσι, ναι. Μάλιστα. Κοίτα, θα παραμείνει το δέντρο, μπορείς ένα Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύεις, δεν εργάζεσαι, γελάς. Να βρεθείς. Εντάξει, θα επισκεφτώ τον Αγιο Νικόλαο, μου αρέσει, είναι καμπένη. Νυχτώνει και νωρίς, μετά τις 6 θα δεις και το δέντρο φωτισμένο. Το έχω βάλει στο πρόγραμμα και το Ηράκλειο, να κατέβω κάτω στο Ηράκλειο. Έχουμε το Δήμαρχο. Λοιπόν, ο κύριος Ζερβός, Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατές σας, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Να ευχηθούμε και επίσημα χρόνια πολλά, να πούμε χρόνια πολλά, με φώτο τα Χριστούγεννα. Βέβαια πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Ναι. Γιορτάζει σήμερα η πόλη μας, είναι μεγάλος Άγιος της Χριστιανοσύνης και προσπαθούμε παρόλες τις δυσκολίες να δώσουμε λίγο από το χρώμα των ημερών που χρειάζεται στους συμπολίτες, στους συνδημότες για να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά, δειλά δειλά, με προσοχή τις Άγιες Μέρες που θα ζήσουμε σε λίγο. Δήμαρχε, είχαμε σήμερα την απόψη τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, οπότε να υποθέσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις με κορύφωση στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έτσι. Προφανώς θα υπάρξουν, αλλά με προσοχή και με μέτρο, ούτως ώστε να μην ξεφύγει η κατάσταση από το πολύ καλό σημείο που βρισκόμαστε σαν περιοχή σε σχέση με την πανδημία. Ναι, προφανώς δεν θα αφήσουμε τους δημότες μας, τους πολίτες μας, χωρίς να τους δώσουμε ένα μέρος από αυτό που πρέπει να ζήσουν για τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Στολίστηκε ο Άγιος Νικόλαος όμως, γιατί ξέρετε έχουμε συνδυάσει την πανδημία και τον κορονοϊό με μία παύση εντός και εκτός εισαγωγικών των όποιων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ωστόσο ο Άγιος είναι στολισμένος, μην πω περισσότερο από ποτέ. Ναι, έτσι είναι πράγματι, προσπαθούμε με το στολισμό, με την μπάντα μας που θα κυκλοφορήσει, με κάποιες από τις λίγες εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε να κάνουμε, τέτοιες ώστε να μας θυμίζουν, να μην ξεχνάμε τι σημαίνει Χριστούγεννα, μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, τι σημαίνει να βρισκόμαστε τέτοιες μέρες με τους συγγενείς μας, αλλά τώρα πια πρέπει να κοιτάζουμε και την απόλυτη ασφαλειά μας. Μάλιστα, κόσμος κατέβηκε, αυτό που είπαμε και στην αρχή, Δήμαρχε, με μέτρο βέβαια.
Κρατούν τις αποστάσεις. Είναι... Μπράβο, μπράβο στους πολίτες. Προσπαθούμε και βλέπετε ότι η περιοχή μας, τουλάχιστον στο ζήτημα αυτό, θα έλεγα ότι χωρίς να το παίρνουμε πάνω μας και χωρίς να κάνουμε υπερβολές, ότι βρίσκεται σε ένα καλό σημείο. Ξαναλέω και θα το λέω πάντα, μια και είμαι από εκείνους που έζησα αυτές τις ταλαιπωρίες, ότι δεν χρειάζεται να εφησυχάζουμε, δεν χρειάζεται να ξεχνάμε. Δεν έχει τελειώσει η ταλαιπωρία μας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μπορέσουμε η επόμενη χρονιά, όπως όλοι πιστεύουμε, να είμαστε σε τέτοια κατάσταση που να ξαναεπανέλθουμε στην κανονικότητα όπως την έχουμε ζήσει, όπως την ξέρουμε και που κοντεύουμε να την ξεχάσουμε. Μάλιστα. Δήμαρχε, καλή αρχή στις εορταστικές σας εκδηλώσεις. Καλή επιτυχία. Πολύ, καλές γιορτές σε όλους. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Αναγκαστικά. Να πάμε.